φτιαγμένα και ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή με ξύλινη φυσιογνωμία, να το πω έτσι, ελαφριές κατασκευές. Αυτό για να αγαπηθεί από τον κόσμο και να μείνει ζωντανό, πρέπει να έχει σωστές πόδομες. Εάν πάμε να κάνουμε πρόχειρα και ψεύτικα πράγματα, θα παραχμάσει. Εγώ σε αυτό είμαι, δηλαδή για μένα το υπόθεση της δουλειάς είναι να γίνει ένα τόσο αναψυχής το υπογραμμίζω, όπως υπάρχει σε πάρα πολλές πόλεις. Να μην διστάσουμε, δηλαδή να κάνουμε σωστές, φίνες, πέτρινες, ανέμορφες κατασκευές, που να μπορεί κάποιος αξιοπρεπώς να πάει να κάτσει, να πιει ένα καφέ, να πάει στην τουαλέτα σαν άνθρωπος. Ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να κάνει τις βόλτες, αν θέλει να κολλάσει από το τέλειο, να ανέβει με τη γυναίκα του και να διαβάσει ένα βιβλίο, πρέπει να το κάνουμε αγαπητό στον κόσμο. Βεβαίως. Πιστεύω και ότι έτσι είναι το κάνουμε. Και έτσι μην κολλήσουμε σε λεπτομέρειες τώρα από κάποιους χαρτογιακάδες που δεν έχουν βγει ποτέ από το γραφείο τους και αρχίζουν να λένε «Α, δεν επιτρέπεται και κάνετε τσαρδάκια και σαχλαμές». Το είδαμε στο Σέξου, που είναι ένας χώρος που πριν από όλα αυτά που ελπίζω να πετύχουν ήταν εχθρικός. Εμείς είμαστε στην Αμερική, ζούμε εδώ το βράδυ. Το Σέξου είναι χώρος παραβατικός. Πάνε ανώμαλοι, πάνε τέτοιοι, δεν τολμάς να προχωρήσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Όχι, βέβαια, γι' αυτό είναι ένας λοιπόν χώρος ανοιχτός σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε με συγχύση. Βεβαίως, και δηλαδή, θα είναι ένας οργανωμένος χώρος βασικής αναψυχής. Ναι, ακριβώς. Στο Δήμο θα βγει όλα αυτά. Βεβαίως, με κανόνες θα κλείνει το βράδυ, θα είναι περιφραγμένος ο χώρος, θα είναι φροντισμένος, θα έχουμε και τα σοφύλακες, θα έχουμε φύλαξη, θα έχουμε ποτίσματα για όσο χρειαστεί. Άμα δεν έχει περίφραξη, κλάψτε. Όχι, όχι, θα είναι περιφραγμένος χώρος, πιστός με κανόνες. Έτσι ώστε οι Θεσσαλονικοί να ανακαλύψουν αυτή την πλευρά της πόλης. Δείτε τη θέα, βλέπεις μέχρι και τον Όλυμπο, βλέπεις θάλασσα και Όλυμπο. Αυτό λοιπόν ανήκει σε όλους τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης και έτσι θα το κάνουμε. Και γι' αυτό άλλωστε η δασική υπηρεσία έχει τόσα πολλά να προσφέρει, που τώρα επιτέλους βγάζει το δυναμικό της και βλέπετε πριν ήμασταν στο Σέιξου γίνονται θαύματα και κάναμε. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Να ευχαριστήσουμε και την δασική υπηρεσία πάρα πολύ.